καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Εντός Αρκαδίας. Μαζί θα ανακαλύψουμε όμορφα μέρη της Αρκαδίας, αλλά και καινοτόμες ιδέες και τη δημιουργικότητα που κρύβει ο τόπος. Φυσικά όλα αυτά θα ήταν απλώς ιδέες, αν δεν υπήρχαν και οι κατάλληλοι άνθρωποι για να κάνουν τις ανάλογες πράξεις. Θα πάμε στον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος αναπτύσσεται διαρκώς και μέσω της πανδημίας του κορονοϊού μπορεί οι συνθήκες να είναι δύσκολες, όμως οι ίδιοι και οι ιδέες τους δεν σταματούν ποτέ. Πάμε να συναντήσουμε τον Θάνο Παράσχο, Organizer of Startup Greece, να μιλήσουμε για τον επιχειρηματικό κόσμο και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Αγγελική. Είναι χαρά μου που για άλλη μια φορά το Ionian TV είναι εδώ και υποστηρίζει το χώρο των επιχειρήσεων και πόσο μάλλον ακόμη περισσότερο το χώρο των νεοφυείων επιχειρήσεων που πραγματικά δείχνει μια μεγάλη δυναμική. Και όντως η οπτική του είναι σημαντική και μπορεί να συνεισφέρει πάρα πολύ στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας. Πόσο μάλλον και της επαρχίας, πόσο μάλλον της Αρκαδίας, Πελοποννήσου, που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη. Ακριβώς. Και εσύ, ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις επιστρέψει στον τόπο σου αρκετό καιρό, στην Τρίπολη δραστηριοποιείσαι. Καλά, κυρίως εννοώ εκείνη η βάση σου. Όχι ότι μένεις εκεί όμως, κάνεις και άλλα πράγματα, τα οποία θα τα αναφέρουμε σε λίγο. Πόσο καιρό είσαι στον κόσμο του startup, Greece, δηλαδή πόσο καιρό ασχολείσαι και με όλο αυτό το κομμάτι? Να πω ότι έχω ξεκινήσει την επιχειρηματική μου δραστηριότητα από αρκετά μικρή ηλικία, δηλαδή από τα 15 μου, όταν στην Τρίπολη τότε, όντας μαθητής και με κάποιους φίλους, έφτιαξα ένα ραδιοφωνικό σταθμό, φυσικά με τη βοήθεια του πατέρα μου και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, ξεκίνησα τότε με φίλους και κάναμε διάφορες εκπομπές, τόσο online όσο και εννοώ τόσο στο web όσο και στα FM. Οπότε από τότε ξεκινάει σιγά σιγά το ταξίδι μου μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από τις εκπομπές και την οργάνωση αυτή. Μετέπειτα πέρασα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, άλλαξαν τα πλάνα. Βέβαια μέσα σε τεχνολογικές σχολές βλέπεις πολύ παραπάνω τον κόσμο της τεχνολογίας και πώς αυτός μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον που βρίσκεται γύρω σου. Είχα εικόνες αρκετές από εξωτερικό με λήψη, με συμμετοχή σε πολλά προγράμματα κυρίως σε Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Όλα αυτά μου δώσανε πολύ μεγάλη εμπειρία για να ξεκινήσω να βλέπω ακόμη περισσότερο σε βάθος το κομμάτι της τεχνολογίας και των startups. Οπότε μπορώ να πω συγκεκριμένα στο κομμάτι των startups είμαι από το 2009-10 όταν ένας φίλος, ο οποίος σήμερα έχει μια εταιρεία τηλένσης, ο Αντώνης Χαλκιόπουλος, είχαμε ξεκινήσει από το 2005, όταν ήμουν 15, το ασύρματο δίκτυο Τρίπολης. Ο Αντώνης έφυγε στην Αγγλία, οπότε ξεκίνησε startup, οπότε ήμουν μέρος αυτής της startup. Παράλληλα, είχα ξεκινήσει και είχα κάνει πολλές startup, κάποιες startup, οι οποίες είχαν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν τόσο προσδεκόμενο, αλλά ήταν η εμπειρία η οποία αποκομίσαμε. Μια καλή αρχή ήταν αυτή ουσιαστικά. Ακριβώς, γιατί είναι πολύ εύκολο να πέσεις, αλλά πιο δύσκολο να σηκωθείς. Το σημαντικό λοιπόν στις startups είναι το να μπορείς να σηκώνεσαι εύκολα και να μαθαίνεις από τα λάθη σου. Φυσικά τα λάθη συγχωρούνται και φυσικά το ταξίδι αυτό έχει μόνο να σου δώσει. Φυσικά έχει πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά νομίζω ότι το βρίσκεις και στην πορεία, βρίσκεις τα πατήματά σου. Και είσαι και σε μια περίοδο όπου τρέχεις πάρα πολλά πράγματα. Οργανώνεται ένα πολύ ωραίο σχέδιο, να πω, ένα ωραίο πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα 8 εβδομάδων που θα το δούμε σε λίγο καιρό, σε λίγο διάστημα να υλοποιείται. 1η Μαρτίου ξεκινά και θα έχει διάρκεια μέχρι και τις 25 Απριλίου. Θέλω να μου πεις δηλαδή αυτό πόσο καιρό μπορεί να σου πάρει για να φτιάξεις κάτι τέτοιο. Μια οργάνωση ανοιχτού online διεθνούς προγράμματος, το ελληνικό tech επιχειρηματικού κόσμου. Πόσο μπορεί αυτό να σου πάρει? Έχεις ξεκινήσει από τώρα και το οργανώνεις? Θα πω κάτι, ξέρεις, που μας πάει λίγο ακόμη πιο πίσω, γιατί για να φτάσεις σε ένα αποτέλεσμα και για να φτάσεις στο να πεις ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει μία ανάγκη, το διάστημα το οποίο μπορεί να σε πάρει μπορεί να είναι παραπάνω. Οπότε μπορώ να πω ότι όλη μου η πορεία στον χώρο των startups έχει δείξει και της ομάδας με την οποία συνεργάζομαι μας έδειξε ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη, εκεί μπορούμε να συνεισφέρουμε. Καθώς τα τελευταία 6-7 χρόνια τρέχουμε οργανισμό που κάνει δράσεις για το επιχειρηματικό οικοσύστημα, κυρίως οι δράσεις αυτές είναι συνέδρια, ομιλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία γίνονταν μέχρι και πριν την κρίση αυτή του κορονοϊού, γίνονταν σε φυσικό χώρο.
Φέτος διοργανώσαμε το Startup Gears Week που είχε πει μια πολύ μεγάλη απήχηση. Το κανάλι, το Ionian, ήταν φυσικά υποστηρικτής και ήταν μαζί μας. Η απήχηση λοιπόν ήταν σε πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο, με 20 περίπου τα 100 αυτού να είναι από το εξωτερικό. Είδαμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι θέλουν να συνεισφέρουν πίσω και την ίδια στιγμή οι ομάδες που βρίσκονται στην Ελλάδα δεν είναι τόσο καλά συνδεδεμένες με το οικοσύστημα το εξωτερικό. Πόσο μάλλον θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν 15, που ξεκινούσα και έκανα τα πρώτα μου βήματα, αλλά το περιβάλλον δεν ήταν τόσο, τόσο καλό έτσι ώστε να προχωρήσω και να αναπτύξω την επιχειρηματική μου ιδέα, το project το οποίο είχα τότε. Οι γνώσεις του πατέρα μου ήταν συγκεκριμένες, οπότε με βοήθησε μέχρι ένα σημείο. Το επόμενο βήμα δεν μπορούσα να το κάνω. Και δεν μπορούσα να το κάνω γιατί αυτές είναι οι δυνατότητες που υπήρχαν στην Ελλάδα. Το ίντερνετ δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Οπότε κάποιος που γεννιέται σε μια επαρχιακή πόλη όπως η Τρίπολη δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες με κάποιον που γεννιέται στην Silicon Valley ή στο Λονδίνο. Οπότε έτσι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων και των ευκαιριών. Έτσι είδαμε και είπαμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει ο κόσμος που είναι στο εξωτερικό, οι Έλληνες, που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της τεχνολογίας, είναι σε εταιρείες, έχουν χτίσει εταιρείες και πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν πίσω τον τόπο γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια καλή προοπτική. Και απ' την άλλη, οι ομάδες στην Ελλάδα δεν έχουν το κάτι παραπάνω, δηλαδή δεν έχουν τόσο καλό πλαίσιο ώστε να προχωρήσουν. Είπαμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο από τη μία θα φέρνει τις ομάδες που είναι στα πρώτα βήματα, δηλαδή έχουν κάποιο πρωτότυπο, έχουν κάποιο project το οποίο το έχουν ξεκινήσει, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία, έχουν το δίκτυο, έχουν τις γνώσεις, για να βοηθήσουν αυτές τις ομάδες να εξελιχθούν και όλο αυτό να φέρει την ανάπτυξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος της Ελλάδας. Τρία είναι τα πράγματα τα οποία θέλουμε να, κατά κύριο λόγο, θέλουμε να πετύχουμε μέσω του πρόγραμμα, να υποστηρίξουμε περίπου πάνω από 300 ομάδες που είναι στο χώρο, να φέρουμε επενδύσεις βάθος 5 ετία 15 εκατομμυρίων ευρώ και να ανοιχτούν 1.500 θέσεις εργασίας. Και τέλος, να συνδέσουμε, που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε δει ιστορικά ότι όταν οι Έλληνες συντηνωμένοι μπορούν να καταφέρουν πολλά, και σε αυτό θα επιμείνω και θα μείνω, καθώς στόχος μας είναι να ενώσουμε τους Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το οικοσύστημα. Είναι πάρα πολλοί, είναι σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συνεισφέρουν από την Αυστραλία, την Νότια Αμερική, οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Και αυτό μας χαροποιεί και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. Και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ευκαιρία για τους Έλληνες και το έθνος μας, καθώς σήμερα που η τεχνολογία ανοίγει νέους ορίζοντες και μας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε με όλο τον κόσμο, να φτάσουμε στις ίδιες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους που επιχειρούν στον κόσμο, να καταλάβουμε τι είναι το επιχειρήν, να δούμε ακόμη περισσότερο την τεχνολογία και να αναπτυχθούμε. Προσωπικά πιστεύω ότι η τεχνολογία και το τεχνολογικό επιχειρήν μπορεί να είναι να είμαστε πρώτοι, αν όχι πρώτοι, στους καλύτερους του κόσμου, όπως αντίστοιχα είναι η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Και αναπτύσσεται κιόλας μέρα με τη μέρα. Έτσι ακριβώς νομίζω θες και εσύ να το πετύχεις έτσι με αυτό το στόχο. Ακριβώς. Κάτι να αναπτύσσεται, δηλαδή να ξεκινήσεις από κάτι μικρό, όπως καταλαβαίνουμε και εσύ ξεκίνησες από κάτι πολύ μικρό και σιγά σιγά αναπτύσσεται και μεγαλώνει. Εσύ τώρα που δραστηριοποιείσαι σε μια επαρχία, όπως λες και εσύ, Τρίπολη, που είναι και ένας τόπος που ουσιαστικά δυσκολεύει λίγο τα πράγματα. Εσύ θες να εξελίξεις όλο αυτό από την Τρίπολη ή έχεις στόχο κάποια στιγμή να αφήσεις την πόλη, να πας σε κάποια μεγαλύτερη, το έχεις σκεφτεί αυτό το πράγμα? Κοίτα, εγώ ήμουν σε μεγαλύτερη πόλη και ταξιδεύω αρκετά. Είναι ένα σημείο το οποίο μπορείς να βρεις κάποιες... Καταλαβαίνεις ότι δεν έχει τόσο μεγάλο οικοσύστημα, δεν υπάρχουν τόσες πολλές επιχειρήσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς το δημόσιο είναι ο νούμερο ένα εργοδότης της πόλης, οπότε τα εικόνες δεν είναι τόσο θετικές. Όμως, τη στιγμή που υπάρχει, ξαναλέω, το διαδίκτυο, το οποίο σου ανοίγει νέους ορίζοντες, πραγματικά με κάποια καλά παραδείγματα που μπορούν να βγουν από την πόλη ή από την περιφέρεια, μπορεί πραγματικά να φέρει κόσμο πίσω και βλέπουμε αρκετά άτομα. Πολλοί φίλοι μου γύρισαν πίσω και δουλεύουν από εδώ. Οπότε είναι τώρα η ευκαιρία για όλους να αναπτύξουμε την Ήπεθρο, να αναπτύξουμε την περιφέρεια. Βλέπουμε πραγματικά ότι ο κόσμος
και από το εξωτερικό έρχεται στην Ελλάδα γιατί αγαπά το κλίμα της Ελλάδας και το όλο τοπίο για να δουλέψει από εδώ. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ο τόπος και να παραμείνω και εγώ στον τόπο μου. Φυσικά θα ταξιδεύω και νομίζω ότι μετά από αυτή την κρίση όλοι θα συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Σίγουρα όμως το ταξίδι το οποίο δεν σταματάει ποτέ και έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια είναι το ταξίδι στο χώρο του διαδικτύου. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο χώρος ο οποίος ανήκει στο σήμερα, θα ανήκει και στο αύριο και εκεί θα αναπτύσσονται εταιρείες και εγχειρήματα. Ακριβώς. Οπότε πιστεύω πραγματικά ότι οι προοπτικές είναι εκεί, άρα γιατί όχι, η Τρίπολη είναι μια καλή επιλογή. Νομίζω ότι υπάρχουν και άνθρωποι από το κομμάτι της πολιτικής που καταλαβαίνουν αυτό το χώρο και πραγματικά θέλουν να υποστηρίξουν. Οπότε είμαι εδώ για να βοηθήσω και άλλους να δουν το χώρο αυτό. Βλέπουμε και πολύ καλά καταρτισμένα άτομα τα οποία είναι στην πόλη. Υπάρχει ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ειδικότητες που έχει οικονομικά ή πληροφορικοί που μπορούν να δώσουν ένα υπόβαθρο. Άρα μένουμε σταθετικά και νομίζω ότι υπάρχει αρκετός δρόμος σίγουρα να διανύσουμε, αλλά υπάρχει και την ίδια στιγμή η προοπτική. Για να βοηθήσουμε και αυτούς που μας βλέπουν, επειδή είσαι ειδικός επί του θέματος, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι το έχουν απορία πάρα πολύ. Και επειδή είναι αρκετοί αυτοί που έχουν ανοίξει κάποια μικρή επιχείρηση στην πόλη μας, είτε ιντερνετικά, είτε πουλώντας κάποια δηλαδή πράγματα μέσω του διαδικτύου, κοσμήματα, μπορεί να φτιάξουν κάποια σελίδα για social media, το οτιδήποτε. Αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν μπορούν να γίνουν startup εύκολα και να μπουν σε αυτό το κομμάτι δηλαδή που συζητάμε τώρα? Το εύκολο και το δύσκολο είναι πάντα σχετικό. Οπότε, για να δώσω λίγο τον ορισμό των startups. Startup είναι μια εταιρεία η οποία προσδοκά να έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, δηλαδή να μπορεί να παραχθεί και να αναπαραχθεί πολύ γρήγορα και να αναπτυχθεί το ίδιο γρήγορα, χρησιμοποιώντας πάντα την τεχνολογία, χρησιμοποιώντας είτε το διαδίκτυο, είτε προγραμματισμό, είτε τέτοια μέσα τα οποία μπορούν να βασιστούν. Άρα, από τη μία, ναι, μπορεί μια επιχείρηση η οποία ξεκίνησε και έχει ένα social media κανάλι να γίνει startup, εφόσον έχει κάποιους στόχους και πετυχαίνει κάποιους στόχους και αναπτύσσεται βδομάδα με τη βδομάδα και φέρνει χρήστες βδομάδα με τη βδομάδα και αποκτά καινούργιο κοινό κάθε εβδομάδα. Φυσικά οι startup κατά κύριο λόγο έχουν στόχο τη διεθνή αγορά και όχι την τοπική κοινωνία. Σίγουρα υπάρχουν προοπτικές, σίγουρα βλέπουμε παραδείγματα τέτοια και νομίζω ότι θα βλέπουμε και στο μέλλον. Υπάρχουν αρκετοί αρκάδες οι οποίοι έχουν αναπτύξει τέτοιες εταιρείες. Μία από αυτή το έχουμε αναφέρει στο Startup Greece Week και ήταν καλεσμένη μας. Μία από αυτούς ήταν και το My Job Now. Οπότε ο Άλεξ ο Παπασπυριδής από την Καντήλα, Αρκαδίας, Δήμο Τρίπολης, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Είναι ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει την επιχείρησή του και δουλεύει, είναι startup. Νομίζω ότι μπορούν κι άλλες να αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας κάποια συγκεκριμένα εργαλεία. Έχει δρόμο, έτσι. Χρειάζεται όρεξη για να προχωρήσεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι το πρόγραμμα το Greek Startup Universe δίνει τη δυνατότητα να μάθεις τι χρειάζεται και πώς πρέπει να κινηθείς για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου. Άρα νομίζω ότι οποιοδήποτε θέλει να αναπτύξει πιο γρήγορα την επιχείρησή του στον χώρο του διαδικτύου, να βρει καινούργιες αγορές, να γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι είναι στο χώρο και ίσως αν αξίζει το project του να βρει και χρηματοδότηση, τότε μπορεί να μπει στο GreekStartupUniverse.org να δηλώσει συμμετοχή. Όλοι θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, δηλαδή αρκεί μια εγγραφή. Δεν χρειάζεται κάτι περαιτέρω, δεν υπάρχει κανένα κόστος για να παρακολουθήσεις το πρόγραμμα. Οπότε καλό όλο τον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται να αναπτύξει την επιχείρησή του να μπει στο GreekStartupUniverse.org και να παρακολουθήσει το πρόγραμμα των 8 εβδομάδων για να δει πώς μπορεί να πάει την επιχείρησή του στο επόμενο βήμα και πώς μπορεί αυτή να την εξελίξει με όρους της νεοφυγούς επιχειρηματικότητας. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάνο, που ήσουν στην παρέα μας. Ευχόμαστε κάθε καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ήταν λοιπόν ο Θάνος Παράσχος στην παρέα μας, organizer of Startup Greece.
Και εμείς θα αλλάξουμε λίγο θέμα και θα πάμε σε μια περιοχή με πλούσια αρχιτεκτονική δραστηριότητα. Και φυσικά που αλλού, στα Λαγκάδια Αρκαδίας. Οι Λαγκαδινοί λοιπόν από τα παλαιότερα χρόνια σχεδόν αποκλειστικά ασχολούνταν με το επάγγελμα του χτίστη, οργανώνοντας όλη την Πελοπόννησο σε ομάδες, κατασκευάζοντας σπίτια, γεφύρια, σχολεία, βρύσες και ακόμα και εκκλησίες. Η φήμη τους εξαπλωνόταν γρήγορα και γινόταν πλέον περιζήτητη. Πάμε να δούμε το βίντεο. Η ορεινή γραφική κομμόπολη Λαγκάδια βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Πελοποννήσου και είναι αμφιθεατρικά χτισμένη σε μια απότομη κατάφυτη πλαγιά του Μενάλου που έχει κλείσει 70 μοιρών. Παλιά τα Λαγκάδια αποτελούσαν το κρεμαστό χωριό της Πελοποννήσου γιατί φαίνεται σαν να κρέμεται πάνω από ένα άγριο φαράγγι που σχηματίζει ο ποταμός του Θώα. Η δημιουργία του χωριού πιθανολογείται στον 13ο και 15ο αιώνα και κατά μία εκδοχή οι πρώτοι κάτοικοι ήταν μάστορες που έχτισαν το κάστρο της Άκοβας στα χρόνια της Φραγκοκρατίας. Κατά την αρχαιότητα από τα Λαγκάδια περνούσε ο δρόμος που οδηγούσε στην Ολυμπία όπου διεξάγονταν και οι Ολυμπιακοί αγώνες. Είναι η πατρίδα της οικογένειας των Δηληγιανέων, αλλά και πολλών άλλων αγωνιστών του 1821. Η οικογένεια των Δηληγιανέων ήταν μία από τις ισχυρότερες και πλουσιότερες της περιοχής, η οποία πρωτοστάτησε στην προετοιμασία και την διεξαγωγή του αγώνα κατά των Τούρκων. Τα Λαγκάδια θεωρούνται ένα πέτρινο κοψοτέχνημα και περιβάλλονται από ένα εντυπωσιακό τοπίο με τρεχούμενα νερά, καρυδιές, πλατάνια και γραφικά καλλιτερίμια. Στην κεντρική πλατεία του χωριού που βρίσκεται στο χείλος της Ρεματιάς και πλαισιώνεται από αιωνόβια πλατάνια, θα βρείτε παραδοσιακά καφενεία, εστιατόρια, ταβέρνες όπου μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας ή το φαγητό σας και να περάσετε στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης. Σκοπός του Σωματείου Άνθη της Πέτρας είναι η προστασία παραδοσιακών οικισμών, μεμονωμένων κτηρίων και έργων δημόσιας και ιδιωτικής αρχιτεκτονικής, όπως γεφύρια, εκκλησίες, σχολεία, κρίνες, αρχοντικά και απλές κατοικίες με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορία αλλά και αξία. Πάμε να μιλήσουμε για όλα αυτά με τον πρόεδρο του Σωματείου Γιάννη Τσιαούση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είστε στην παρέα μας γιατί έχουμε να μιλήσουμε για τα Λαγκάδια, για έναν ιστορικό τόπο, για έναν τόπο που θέλουμε να εστιάσουμε και να μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλω να μου πείτε αρχικά πόση μεγάλη ιστορία κρύβεται στα κτίρια των Λαγκαδίων. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να κάνω μία, όχι ακριβώς διόρθωση, αλλά λίγο να επεκτείνω τον τίτλο της εκπομπής σας για... τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την σημερινή μας συζήτηση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι εντός Αρκαδίας ο τίτλος. Σωστά. Τα Άνθη της Πέτρας όμως δραστηριοποιείται εντός και εκτός Αρκαδίας. Αυτό ισχύει. Οι δράσεις τους αφορούν όλη την Πελοπόννησο και όχι μόνο. Όπως θα δούμε και στην εξέλιξη της συζήτησης πιθανότατα, ακριβώς μέσα από μια σειρά από πρωτοβουλίες αυτή η αν θέλετε χωρική επέκταση των ανθέων είναι απολύτως συμβατή με την ίδια τη φύση της λαγκαδινής τέχνης της πέτρας, γιατί στην ουσία εκεί εστιάζεται η δραστηριότητα των ανθέων, που με αφετηρία, με Μητρόπολη, με κοιτίδα, αν θέλετε, τα Λαγκάδια της Αρκαδίας, έχει εξαπλωθεί σε όλη την Πελοπόννησο και σε άλλα μέρη της χώρας μας. Ως εκ τούτου, λοιπόν, είμαστε εντός, θα είμαστε για όσο διάστημα είμαστε μαζί, εντός και εκτός Αρκαδίας. Φυσικά, γι' αυτό και όλα με αφορμή, λοιπόν, ότι είστε εντός της Αρκαδίας, είσαστε στο εντός Αρκαδίας σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν και κάποιο βίντεο από τις εργασίες που κάνετε σαν σωματείο και δεν σταματάτε, ακόμα και μέσα στην καραντίνα νομίζω οι δράσεις σας και όλα αυτά γίνονται. Βέβαια, εντάξει, δεν γίνεται με τόσο έντονο ρυθμό. Θεωρώ δηλαδή ότι η πανδημία έχει επηρεάσει εν μέρει όλη αυτή την κατάσταση, σωστά, και τη δράση εννοώ του σωματείου αυτού. Βεβαίως, και είναι μια αλήθεια ότι οι συνθήκες της πανδημίας και της καραντίνας έχουν επηρεάσει και επιδράσει στις δραστηριότητες, τουλάχιστον στις δραστηριότητες που έχουν έντονη δόση εξωστρέφειας, να το πω, με την έννοια ότι χρειάζεται φυσική επαφή και επικοινωνία. Παρ' όλα αυτά όμως η δράση των ανθέων είναι διαρκής,
συνεχίζονται, ιδιαίτερα στο κομμάτι της μελέτης και της έρευνας διαφόρων πτυχών της Λακεδημής Τέχνης της Πέτρας, και τα αποτελέσματά τους έρχονται σιγά σιγά στην επιφάνεια. Θα μου επιτρέψετε λίγο να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα σχετικώς με τα κτίρια του οικισμού των Λαγκαδίων, την ιστορικότητά τους και την, αν θέλετε, τη χρονολόγησή τους. Τα Λαγκάδια κάηκαν δύο φορές από τον Ιβραήμ, το 1825 και το 1826, με αποτέλεσμα ελάχιστα κτίρια να διασώζονται από την περίοδο εκείνη. Είμαστε τυχεροί όμως που διασώζονται τουλάχιστον τμήματα, όπως έχουν δείξει οι αποτυπώσεις, οι αρχιτεκτονικές που έχουμε κάνει στις εκκλησίες του Προδρόμου και των Ταξιαρχών. Υπάρχουν τμήματα των προεπαναστατικών εκκλησιών στη λιθοδομή των εκκλησιών τις οποίες αποτυπώσαμε σήμερα. Το αρχοντικό, το Δελιανέικο, έχουμε γωνιόλιθους οι οποίοι έχουν επιγραφικά στοιχεία χρονολογικά πριν το 1821, το 1810, αλλά διάσπαρτα έργα ακόμα και στην προεπαναστατική περίοδο μπορούμε να βρούμε και εκτός των Λαγκαδίων, και όχι μόνο στην Αρκαδία αλλά και σε άλλους νόμους. Τώρα έρχομαι στο θέμα που θέσατε σχετικά με την πανδημία. Η μεγαλύτερη, αν θέλετε, αρνητική επίδραση που είχε ήταν ότι πέρσι το καλοκαίρι δεν πραγματοποιήσαμε τις γιορτές της Πέτρας, που κυρίαρχο συστατικό τους είναι το εργαστήριο της Πέτρας. Από ό,τι βλέπω, ήδη προβάλλονται εικόνες από τα προηγούμενα εργαστήρια. Είναι μια πρωτοβουλία που σχετίζεται με την εκπαίδευση νέων μαστόρων αλλά και αρχιτεκτόνων στην παραδοσιακή Λακεδημή Τέχνη της Πέτρας, από μαστόρους παλιούς, μαστόρους που έχουν φυτεύσει στον ένα ή στον άλλο βαθμό στα τελευταία μπουλούκια των Λακεδινών μαστόρων που υπήρξαν μετά το 1950. Κάπου εκεί ολοκληρώνεται αυτό που λέμε το κεφάλαιο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής για τη χώρα μας. Επειδή η δραστηριότητά σας είναι μεγάλη, μπαίνοντας λοιπόν και στο site που έχετε δημιουργήσει, Άνθη της Πέτρας, βλέπουμε ότι πραγματικά οι ενότητες είναι πάρα πολλές, και μέσα σε αυτές τις ενότητες είδα και μία που λεγόταν αποτύπωση των μνημείων. Αποφασίσατε λοιπόν με τη βοήθεια και τη χρηματοδότηση να αποτυπώσετε σημαντικά κτίσματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και που έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική βασικά και ιστορική αξία εννοείται. Μιλήστε μας γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον. Πολύ σωστά επισημαίνετε ότι είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, αν θέλετε, στην δραστηριότητα μας. Ο λόγος που επιλέξαμε να ξεκινήσουμε από τις αποτυπώσεις είναι γιατί αποτελούν το πρώτο βήμα, αφενός να γνωρίσουμε την οικοδομική ιστορία ενός κτίσματος. Έτσι, για παράδειγμα, διαπιστώσαμε κυρίως με τη δουλειά της ομάδας της οποίας ηγείται ο Αργύρης ο Πετρονώτης, ότι η εκκλησία του Προδρόμου έχει τρεις διαφορετικές χρονικά οικοδομικές φάσεις. Ο δεύτερος λόγος για τη σημασία των αποτυπώσεων είναι ότι αποτελούν το πρώτο και ίσως πολύ σημαντικό μέτρο προστασίας των ίδιων των μνημείων. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι, για παράδειγμα, η αποτύπωση που έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας που διευρεύει στην Πάτρα, της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην Νέα Φιγαλίας, παλιά Ζούρτσα, η οποία είχε χτιστεί από έναν σπουδαίο λαγκαδινό πρωτομάστορα, τον Γαρδικόγεννη. Η αποτύπωση λοιπόν αυτή χρησιμοποιήθηκε από την εφορία, από τους φορείς και την εφορία της, την αντίστοιχη, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημίες που υπέστη η Εκκλησία στον σεισμό του Φεβρουαρίου του 2018. Επίσης, αποτυπώσεις παραδώσαμε και στην εφορία αρχαιοτήτων Αρκαδίας όσον αφορά τον Άι Γιώργη στη Στερνίτσα, που πάλι η ομάδα των αρχιτεκτώνων είχε προχωρήσει στις αποτυπώσεις αυτές. Τέλος, μια πρωτοβουλία σχετικά πρόσφατη που θεωρούμε ότι έχει άμεση συνάφεια με αυτό είναι η ένταξη στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Τεχνικό Επιμελητηρίο. Έχουν επιλεγεί
αρκετά γεφύρια σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να εκτιμηθεί ποια είναι η κατάστασή τους και να προχωρήσουν σε σωστικές επεμβάσεις. Μέσα σε αυτό το κατάλογο, εμείς προστίναμε στην περιφέρεια και είχαμε θετική απάντηση ότι ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη. Είναι αντίστοιχη, μάλλον στον κατάλογο αυτό, να ενταχθούν και παραδοσιακά πετρογέφυρα. Να σας πω ότι ένα πολύ σημαντικό είναι το γεφύρι του Κούκου κοντά στον Βλαχόραφτη της Αρκαδίας, ένα εξαιρετικό έργο της, του 1880 από τον πρωτομάστορα Αντώνιο Κάτσελο, και βέβαια πολλά άλλα πέτρινα γεφύρια, τα οποία η αποτύπωσή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να έχουμε το κατάλληλο εργαλείο για να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε μέτρα προστασίας απαιτηθούν στην παρούσα φάση ή αργότερα. Βέβαια, η ιστορική σημασία δεν σταματάει ποτέ, η ιστορική ανάδειξη του τόπου βασικά δεν σταματά ποτέ. Και θα ήθελα, επειδή έχουμε πολλά να πούμε, να μείνετε στη συνέχεια μαζί μας, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Άνθη της Πέτρας, Γιάννη Τσιαούση, να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα μας, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Εντός Αρκαδίας και συνεχίζουμε την όμορφη μας συζήτηση με τον πρόεδρο της οργάνωσης Άνθη της Πέτρας, Γιάννη Τσιαούση. Και θα σας πάω, κύριε Τσιαούση, στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και το σωματείο σας έχει καθοριστικό ρόλο, αφού θα γίνει και ένα ερευνητικό έργο με θέμα η συμβολή των Λαγκαδινών Μαστόρων στην Επανάσταση του 1821. Θέλω να μου πείτε αυτό το έργο πότε θα το δει ο κόσμος, σε τι κατάσταση είναι τώρα, πώς συνεχίζονται βασικά οι εργασίες πάνω σε αυτή την έρευνα. Καταρχάς, ευχαριστώ που με αφορμή την ερώτησή σας μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω ένα συνολικό πρόγραμμα εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών που έχουμε για τα 200 χρόνια και βεβαίως προφανώς η μελέτη της περίοδου εκείνης δεν έχει ένα επαιτειακό χαρακτήρα, αλλά σίγουρα μπορεί να αποτελέσει μία αφορμή για έναν γενικότερο αναστοχασμό και αν θέλετε βλέπουμε αυτό το χρονικό ορόσημο ως μία ευκαιρία να ασχοληθούμε με πτυχές της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, που έχουν σχέση και με την ιστορία της χώρας, και να προσφέρουμε από τη δική μας πλευρά ένα λιθαράκι στην ιστορική γνώση της περίοδου εκείνης. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η πρώτη πρωτοβουλία που ήδη έχουμε είναι σε φάση υλοποίησης, είναι η προκήρυξη ενός ερευνητικού έργου που αφορά τη μελέτη της συμβολής των Λαγκαδινών Μαστόρων πρακτικά από το 1800 έως το 1830, δηλαδή την άμεσα προεπαναστατική περίοδο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους. Και το λέω αυτό γιατί σε αυτό το συμπυκνωμένο χρόνο των τριών δεκαετιών μπορούμε να δούμε τα πάντα. Αλλά ακόμα και στους ίδιους επαναστατικούς χρόνους βλέπουμε παραλλήλως οι Λαγκαδινοί Μαστόροι να χτίζουν ταμπούρια, κούλιες, και είναι χαρακτηριστικά από τα απομνημονεύματα του Φωτάκου κτλ. Το πώς τους επιβράβευσε ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης για το πόσο ισχυρά ήταν τα οχυρωματικά έργα που έφτιαχναν οι Λαγκαδινοί, αλλά παραλλήλως ακόμα και στην ίδια την Επανάσταση έχουμε τεκμήριο χτισήματος οικοδόμησης και ειρηνικών έργων, όπως για παράδειγμα η Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο Αγρίδι της Αρκαδίας. Προφανώς, πριν την Επανάσταση υπήρξε μία περίοδος ανάμεσα στο 1807 έως το 1812 που συνέπεσε με την παρουσία του Βελί Πασά, γιου του Αλή Πασά, στην Πελοπόννησο ως επικεφαλής Οθωμανικής Διοίκησης, και σε αυτή την περίοδο έχουμε το χτίσιμο μεγάλων εκκλησιών στο οποίο σημαντικότατο ρόλο έχει το συνεργείο του Λαγκαδινού Πρωτομάστορα και σπουδαίου λαϊκού αρχιτέκτονα Αντωνίου Ριβόπουλου, με εκκλησίες όπως την Εύα της Μεσσηνίας, Παλιά Ναζίδη, η Κοιμής της Θεοτόκου, τον Άγιο Όρος της Τερνίτσας, εκκλησίες στα Λαγκάδια κτλ. Έχουμε επίσης τα πρώτα χτισμένα την ίδια περίοδο, τα πρώτα καποδιστριακά σχολεία.
Από μινάρια αυτών των σχολείων βρίσκεται σήμερα στην Καρίντενα, όπου υπάρχει και σχετική επιγραφή, αλλά έχουμε και την τύχη να έχουμε σωσμένο και μάλιστα πλήρως προστατευμένο το Καποδιστριακό Σχολείο στη Μεθόνη της Μεσσηνίας, όπου έχουμε όλο το αρχαιακό υλικό, ποιοι μας τον κατασκεύασαν, ποια περίοδο, ποιος ήταν ο φρούραρχος κτλ. Αυτά είναι μόνο λίγα από τα τεκμήνια της συμβολής αυτής. Πιστεύουμε ότι με την ολοκλήρωση του έργου που, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει καθυστερήσει εξαιτίας της πανδημίας και της μη δυνατότητας πρόσβασης του ερευνητή στα αρχεία, όπως τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, οι ιδιωτικές συλλογές κτλ. Πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του Σεπτέμβριου, ώστε να μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε μέσα στο Νοέμβριο. Πέραν όμως από αυτό, θέλω να σας πω ότι ένα έργο το οποίο ήδη έχει προχωρήσει αρκετά και εκμεταλλευτήκαμε, αν θέλετε, και το παράθυρο, ανάμεσα στις δύο καραντίνες, είναι το ένα, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά σπουδαίο έργο, άγνωστο εν πωλής, που αφορά τα λιθανά γλύφα προεπαναστατιών κόμων εκκλησιών της Αρκαδίας. Τα λιθανά γλύφα δεν περιέχουν μόνο στοιχεία, αν θέλετε, εικαστικά, δηλαδή την απόδοση θεμάτων της λαϊκής τέχνης, αλλά περιέχουν και ένα πλούτο ερμηνευτικής προσέγγισης, το οποίο η επιμελήτρια της έκδοσης, και η οποία έχει δουλέψει ερευνητικά πάρα πολύ στα λιθανά γλύφα της Υπήρου και της Θεσσαλίας, για πρώτη φορά θα έχουμε το αντίστοιχο για την Πελοπόννησο. Είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομίας, το οποίο να σκεφτείτε ότι αυτά τα λιτανάγλυφα έχουν περάσει δεκάδες χιλιάδες κόσμου, δεκάδες χιλιάδες, δεν μην πω εκατοντάδες χιλιάδες μάτια, και τα οποία τα περισσότερα από αυτά δεν τα έχουν αναγνωρίσει. Με αυτή την καταγραφή, φωτογράφηση, ανάδειξη και προβολή μέσω μιας ειδικής έκδοσης που ετοιμάζουμε, νομίζω πια οι γενιές οι δικές μας θα έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με αυτό το σημαντικό κεφάλαιο του νεότερου πολιτισμού. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον, και δεν το γνώριζα νομίζω και πολλοί κόσμος τι κάνετε βασικά αυτή την περίοδο και πώς δραστηριοποιείται ο οργανισμός. Θέλω να μου πείτε, επειδή πολλοί με ρωτήσανε, θέλω να σας ρωτήσω και εσάς λοιπόν, οι γιορτές της Πέτρας. Πότε θα έχουμε πάλι λοιπόν αυτή την ωραία γιορτή που οργανώνεται θερινούς μήνες κυρίως, γιατί είπαμε και στην αρχή ότι λόγω της καραντίνας δεν έγινε κάτι φέτος. Οργανώνεται λοιπόν κάτι για αυτό το 2021, το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες? Ελπίζουμε και με βάση τα μοντέλα τα επιδημιολογικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και με την προϋπόθεση ότι όλα θα εξελιχθούν καλά με τον εμβολιασμό και τον περιορισμό της πανδημίας, ελπίζουμε ότι φέτος θα διοργανώσουμε τον τέλος Ιουλίου τις γιορτές της Πέτρας, το εργαστήρι της τέχνης της Πέτρας. Μας διευκολύνει το γεγονός ότι γίνεται σε εξωτερικούς χώρους και αυτή θα είναι η στόχευσή μας. Ήδη, επειδή υπάρχει μια στρατηγική συνεργασία με την Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία παραλλήλως διοργανώνει ένα θερινό σχολείο για τον αγροτικό χώρο στη Δημητσάνα, και υπάρχουν αρκετά σημεία τομείς των δύο αυτών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, του εργαστηρίου της Πέτρας και του θερινού σχολείου, οργανώνουμε και κοινές πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις. Ήδη λοιπόν, σε τη διάσκεψη που είχαμε προσφάτως ως Διοικητικό Συμβούλιο με τα στελέχη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομίας, είμαστε στην φάση να προετοιμάσουμε την οργάνωση των δύο του εργαστηρίου και του θερινού σχολείου για την περίοδο που μιλάμε. Ελπίζουμε οι προβλέψεις και οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας να δικαιώσουν την επιλογή μας, γιατί θεωρούμε ότι είναι η πραγματοποίηση αυτών των θερινών
Οι γιορτών τη λέμε στην ουσία είναι μια εβδομαδία διάρκεια σύμπλεγμα δραστηριοτήτων, περιλαμβάνει και αποκαταστάσεις. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπετε την αποκατάσταση μια παραδοσιακή κρίνη, η οποία ήταν καταστραμμένη. Φέτος έχουμε στο σχέδιό μας να εντάξουμε εντός του οικισμού. Πέρσι είχαμε διαμορφώσει και παλιά καλτερίνη, κατεστραμμένο επίσης το είχαμε αποκαταστήσει. Δηλαδή θέλουμε οι δράσεις μας να ακουμπούν και να αντανακλούν στις ανάγκες και της τοπικής κοινωνίας, και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ακόμα παραπέρα, ώστε να αναλάβουν την υπόθεση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, κυρίως να πέσει στους δικούς όμως, γιατί αυτοί είναι οι θεματοφύλακες. Εκεί είναι παρόντες. Εμείς είμαστε από κοντά, ενισχύουμε και με τους ειδικούς επιστήμονες που έχουμε και με τις συνεργασίες και με την τεχνογνωσία όσον αφορά την προετοιμασία όλων αυτών των πρωτοβουλειών που έχουμε ήδη συζητήσει. Αλλά το κύριο βάρος πέφτει στις τοπικές κοινωνίες. Αυτοί είναι οι θεματοφύλακες. Και να έχουμε ξεκάθαρο ότι η συλλογική ιδιοκτησία, γιατί όλα αυτά τα μνημεία ανήκουν σε όλους μας, συνεπάγεται και τη συλλογική ευθύνη. Η συλλογική ευθύνη δεν σημαίνει πλήρης ανευθυνότητα ατομική. Η συλλογική ευθύνη σημαίνει και ατομική ευθύνη. Άρα όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Να προστατεύουμε δηλαδή όλοι μαζί τον τόπο μας. Αυτό είναι το μήνυμα, νομίζω, το ουσιαστικό. Δεν χρειάζεται δηλαδή μόνο ένας σύλλογος, ένας οργανισμός να συμβάλλει σε όλα αυτά και να προσπαθεί να οργανώσει δραστηριότητες. Πρέπει και σαν μονάδα δηλαδή ο άνθρωπος να προσπαθεί για το καλύτερο, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε, κύριε Τσιαούση. Ακριβώς, και ειδικά οι τοπικές κοινωνίες, και ατομικά και συλλογικά, να ακουμπήσουν στα μνημεία τους. Εμάς η στόχευσή μας είναι, όχι, και αυτό αφορά, ας πούμε, για παράδειγμα, σχεδιάζουμε και στη Στενίτσα και στη Δημητσάνα, έχουμε κάνει εκδηλώσεις και στην Λακωνία, στο Γεράκι, στην Πλάκα, στην Κορινθία, στην Ηλία, στη Φιγαλία, δηλαδή. Και εκτός Αρκαδίας έχετε συμβάλει και σε άλλες περιοχές, φυσικά. Ακριβώς, γιατί θεωρούμε ότι όλες οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που πολίτες απευθύνονται χωρίς να μας γνωρίζουν. Βλέπουν αυτή τη δράση, όπως είτε μέσω του διαδικτύου, όπως η εκπομπή σας, για παράδειγμα, έχουν υπάρξει και στο παρελθόν, και επικοινωνούν μαζί μας και λέμε ότι έχουμε αυτό το κτίριο, πώς θα το κάνουμε. Και τους δίνουμε, τις κατευθύνσεις με ποιο τρόπο πρέπει να κινηθούν, πώς θα πρέπει και η διαδικασία να ακολουθηθεί για να ανακηρυχθεί μνημείο. Υποστηρίζουμε προτείνοντας τις οδούς που θα ακολουθήσουν. Στην ουσία, νομίζω ότι αυτό, αν θέλετε, είναι κάτι που μας χαροποιεί, γιατί βλέπουμε περισσότερους ανθρώπους να ενεργοποιούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Τσιαούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε στην παρέα μας και εννοείται πως εύχομαι τα καλύτερα για το Σωματείο και να πάτε πάρα πολύ μπροστά και να αναδείξετε ακόμα περισσότερα μνημεία, γιατί το αξίζει αυτός ο τόπος. Και όχι μόνο η Αρκαδία, όπως είπατε και εσείς, και εκτός Αρκαδίας, αν θέλετε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την συζήτηση που είχαμε και ελπίζουμε η προσπάθεια που κάνετε και εσείς μέσω της εκπομπής σας να ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερους ανθρώπους, αλλά και τους φορείς της αυτοδιοίκησης, στο να δουν με ενδιαφέρον και ιδιαίτερη προσοχή τα ζητήματα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς θα αλλάξουμε φυσικά θεματολογία. Θα πάμε σε μια ομάδα ανθρώπων από την Τρίπολη που δημιούργησε ένα υπέροχο βίντεο εμπνευσμένο από την πανδημία του κορονοϊού και από την κατάσταση που βιώνουμε. Πολλές είναι οι αλλαγές που ήρθαν ξαφνικά στις ζωές μας και μας επηρέασαν αρνητικά. Αυτό το βίντεο λοιπόν δίνει χρώμα στις γκρίζες πλευρές αυτής της κατάστασης που βιώνουμε.
Υπέροχο βίντεο γεμάτο έμπνευση. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας, είναι στην παρέα μας για να συζητήσουμε λοιπόν και να δούμε τι ακριβώς και πώς οργανώθηκε το βίντεο The Happy Socks. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Ένα βίντεο λοιπόν χαρούμενο μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε. Νομίζω μία δόση χαράς, έστω και για 2 λεπτά, είναι απαραίτητο και νομίζω ότι και εσείς αυτή την ιδέα την είχατε και για αυτό το λόγο. Οι χαρούμενες κάλτσες λοιπόν. Πώς ξεκίνησε αυτή η υπέροχη ιδέα? Πώς ξεκίνησε? Είχαμε μία συνάντηση με μία φίλη, με 2 φίλες βασικά, και προσπαθούσαμε να δούμε μέσα στην καραντίνα τι μπορούμε να κάνουμε για να περάσουμε καλά βασικά, πρώτα απ' όλα, να αισθανθούμε λίγο ελεύθεροι, γιατί μας έχει στερηθεί λίγο η ελευθερία, και είχαμε στο μυαλό μας να κάνουμε κάτι για να δείξουμε στον κόσμο ότι κάντε λίγο υπομονή, όλα θα πάνε καλά, οι κάλτσες είναι εδώ και απλά προσπαθούσαμε να βρούμε τον τρόπο. Και ο τρόπος αυτός βρέθηκε. Το βλέπουμε και όλες από τα πλάνα, είναι το βίντεο αυτό που αναφέρουμε τώρα. Ναι. Ο τρόπος είναι μέσα από τις κάλτσες. Οι κάλτσες αυτές βασικά είναι χρωματιστές, έχουν σχέδια, είναι χαρούμενες, όπως λέει και ο τίτλος. Και όταν βλέπουμε τα πόδια μας να κουνιούνται, είναι και λίγο αστείες. Ισχύει και αυτό. Και μέσα σε όλο αυτό το κακό, ας πούμε, που μας έχει συμβεί, που είμαστε κλεισμένοι σπίτι και τα λοιπά, είναι ένα αστείο, ξέρεις, συμβάν μέσα στο σπίτι. Και διαλέξατε και πολύχρωμες κάλτσες, κάλτσες με αβοκάντο, κάλτσες με πουά, διάφορων ειδών. Κάνατε μια έρευνα δηλαδή πριν από αυτό το βίντεο κλιπ, θέλω να πω. Δεν ήταν απλά είπαμε να ανοίξουμε τις κάμερες. Βλέπουμε ότι έχει συμμετάσχει πολλής κόσμος πίσω από όλο αυτό για να φτιαχτεί. Μοντάζ, βίντεο όπως βλέπουμε και την Τρίπολη από ψηλά. Δηλαδή δουλέψατε πάνω σε αυτό αρκετά, μπορώ να πω. Ναι, δουλέψαμε γύρω στους 2 μήνες περίπου. Και 2 μήνες κιόλας. Για ένα τέτοιο αποτέλεσμα δηλαδή φαίνεται ότι έχετε δουλέψει αρκετά. Βλέπουμε και έναν τετράποδο φίλο μας, έχουμε και άλλες συμμετοχές. Πόσα συνολικά πόδια βλέπουμε σε αυτή την προσπάθεια? Είναι 5 φίλοι. 5 φίλοι. Ναι, και ο Τσίμπο. Έτσι, το σκυλάκι το όμορφο αυτό που είχε πολύ ωραία συμμετοχή, ωραία ιδέα. Και πλάνα από την Τρίπολη. Είδα πλατεία Κολοκοτρώνη, είδα. Ποιες άλλες πλατείες βλέπουμε στο βίντεο? Μόνο την Κολοκοτρώνη? Μόνο την Κολοκοτρώνη, ναι. Γιατί σταθερά την πλατεία αυτή επιλέξατε? Δεν την επιλέξαμε σταθερά, απλά είχαμε πρόσβαση σε διαμέρισμα που μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση στην πλατεία. Mm-hmm. Και επειδή δεν παίρναγε κανένα αυτοκίνητο, όπως ξέρετε, ήταν ένα ωραίο πλάνο να δείξουμε την άδεια πόλη και το ότι δεν κινείται τίποτα. Εν τω μεταξύ είδα και το πλάνο αυτό με το γυμναστική, υποτίθεται στρώμα και ένα βαράκι που κλωτσάει ένα πόδι. Και νομίζω ότι αυτό μιλάει στην καρδιά πολλών εκεί έξω στην καραντίνα, που βιώνουν καθημερινά αυτό το θέλω να γυμναστώ, προσπαθώ, αλλά βαριέμαι και λίγο. Αυτό νομίζω ήταν. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Δηλαδή πραγματικά. Η ροή του βίντεο, συγγνώμη που πατάω πάνω στη φωνή σας, απλά έχει μία μικρή καθυστέρηση. Ναι, δεν πειράζει. Η ροή του βίντεο είναι ότι ξεκινάμε από ένα πλάνο που είμαστε όλοι έξω, προ-COVID. Ήρθε η μέρα που όλα έληξαν και κλειστήκαμε σπίτι. Στο σπίτι μέσα στην αρχή περνάγαμε καλά, διασκεδάζαμε, όπως θα ακούσετε και τη χαρούμενη μουσική στην αρχή. Ξεκουραστήκαμε γιατί το είχαμε ανάγκη.
περνάει και ο καιρός, δουλεύαμε. Από ένα σημείο και μετά, μέσα στο σπίτι, δεν έχεις να κάνεις πολλά πράγματα και αρχίζεις και βαριέσαι. Αυτό ακριβώς. Μέχρι δηλαδή να ξαναβγούμε έξω, ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και να πούμε πως το βίντεο αυτό είχε φτιαχτεί στην πρώτη καραντίνα. Ναι. Και θέλω να μου πείτε βασικά, αυτό το μοντάρατε ουσιαστικά μέχρι τη δεύτερη καραντίνα, όπου και το προβάλλατε αυτές τις ημέρες. Δηλαδή... Ναι, λόγω φόρτου εργασίας, ναι. Γιατί δουλεύουμε τρεις επαγγελματίες αυτό. Είμαι εγώ στην κάμερα, στο μοντάζ και στο τελικό Final Cut. Είναι ο Βασίλης Γεωργακόπουλος, ο οποίος είναι εξαίρετος μουσικός και ο οποίος μας έγραψε τη μουσική, custom μουσική, επάνω ακριβώς στο βίντεο, ό,τι ακριβώς βλέπουμε. Δεν είναι τίποτα ηχογραφημένο από την κάμερα, είναι όλα φτιαχτά από το Βασίλη, από το μηδέν. Και είναι και ο Δημήτρης ο Τεκτονίδης, ένας υπέροχος βιντεογράφος, ο οποίος με βοήθησε στο να χρωματίσω και να φωτίσω καλύτερα το βίντεο. Α, γι' αυτό και έχει και ωραία. Επειδή όλοι τρέχαμε για δουλειά, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο τώρα να τα βάλουμε όλα μέσα ενώ δουλεύουμε. Ισχύει αυτό. Γι' αυτό καθυστερήσαμε. Ισχύει. Αλλά μας έκανε τέλεια η δεύτερη καραντίνα. Αυτό ακριβώς. Ήρθε και έδεσε, γιατί είχαμε και τη δεύτερη καραντίνα. Δεν ήταν βέβαια θετικό αυτό, αλλά νομίζω ότι έτσι προσπαθήσαμε με αυτό το βίντεο και προσπαθήσατε κι εσείς να περάσετε ένα όμορφο μήνυμα. Θέλω να μου πείτε λοιπόν αυτό το μήνυμα, αν πέρασε στον κόσμο, δηλαδή τι κριτικές έχετε αποσπάσει μέχρι στιγμής από τον κόσμο. Όσοι το έχουν δει που έχω πρόσβαση να μιλήσω μαζί τους, καταρχάς τους κάναμε να χαμογελάσουν. Βασικό. Ήταν ο λόγος που το κάναμε. Και δεύτερον, όλοι κατάλαβαν ότι... Ναι, είναι αστείο, αλλά και δεν είναι. Αυτό. Μας φτιάχνει στη διάθεση, αλλά ακόμα το βιώνουμε. Μακάρι να φύγει, να δούμε πάλι τους ανθρώπους που αγαπάμε, να συνεχίσουμε τη ζωή μας, τη δουλειά μας, να βγούμε έξω, να κάνουμε ταξίδια κτλ. Ελπίζω σύντομα να γίνουν όλα αυτά και να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο και το βίντεο αυτό να είναι πραγματικά χαρούμενο, δηλαδή να έχουμε αντιμετωπίσει την πανδημία, να έχουμε περάσει στο επόμενο level. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Ελπίζω να δούμε και άλλα πολλά από εσάς. Πολλές δραστηριότητες από την ομάδα αυτή. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος λοιπόν ήταν στην παρέα μας και έχουμε να δούμε πολλά, εννοείται. Περιμένουμε επίσης άπειρα πράγματα, θεωρώ. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τους καλεσμένους μας για την παρουσία τους στην εκπομπή μας. Μάθαμε πολλά νέα πράγματα και εξερευνήσαμε ορισμένες κρυφές γωνιές της Αρκαδίας. Τα λέμε σε μια επόμενη εξερεύνηση στο Εντός Αρκαδίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, ραντεβού.